Χαίρετε. Σήμερα θα σας δείξω κάποια πραγματάκια πολύ απλά, δεν θα κάνουμε τίποτα περίεργο σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε μια προπόνηση σε σκάλες. Καλύτερα θα ήταν σε κερκίδες, γιατί θα είχαν μεγαλύτερη απόσταση και μεγαλύτερο φάρδος, αλλά εντάξει, βρήκαμε σκαλιά, τώρα θα κάνουμε σκαλιά, θα δείξουμε και σε κερκίδες. Θα μιλήσω για το τι πρέπει να προσέξουμε για να μην σακατευτούμε, γιατί είναι επικίνδυνο να τραυματιστούμε όταν το κάνεις καιρό όλο αυτό, και θα παράλληλα θα δείχνουμε 2-3 πραγματάκια στο πώς θα μπορούσαμε να ασκηθούμε πάνω στα σκαλιά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Είναι σημαντικό σε προπονήσεις που έχουμε να κάνουμε με απόσταση, τρέξιμο, μικρά αλματάκια μετά που θα βάλουμε και όλα αυτά, να έχουμε ρυθμό. Άρα πρέπει να έχω, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, δεν είναι ότι πρέπει σίγουρα να το έχω, αλλά θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να έχουμε μια αλφα μουσική και να επιλέξουμε και ένα σωστό ρυθμό βάσει του οποίου πρέπει να περνάμε τα μικρά εμπόδια. Κάθε σκαλί είναι ένα μικρό εμπόδιο. Άρα θέλω ρυθμό. Αν δείτε, αυτό θα το αντιληφθείτε που σας λέω στους αθλητές του στίβου. Όταν έχουν να κάνουν, ας πούμε, με άλμα εις μήκος, με άλμα εις ύψος και όλα αυτά, όταν δηλαδή έχουν μια υπερπίδηση ενός εμποδίου, πέρα από το μέτρημα των βημάτων τους, θα τους δείτε, θέλουν να πιάσουν ρυθμό. Θα δείτε, θα κάνουν παμ, 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 παμ. Αρχίζουν να μετράνε το βήμα, αλλά με ρυθμό το μετράνε το βήμα. Οι αθλητές, οι σοβαροί, έχουν βάλει το ρυθμό μέσα τους. Θα μιλήσουμε για τη σημασία της μουσικής και του ρυθμού πάνω στην γυμναστική συγκεκριμένα σε άλλο βίντεο. Λοιπόν, πάμε. Απλές διελεύσεις με μία αλφα ταχύτητα. Αφού έχω κάνει μία αλφα προθέρμανση, ανεβαίνω. Τώρα, στο κατέβασμα, τι θέλω. Είτε θα πηγαίνω λοξά, γιατί αν κατέβω με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ας πούμε ότι κατεβαίνω εδώ μπροστά, υποχρεώνω το πόδι μου, κοιτάξτε, να βγαίνει και να παίρνει το βάρος σε σημείο τέτοιο που συνεχώς το γόνατό μου θα είναι σε λάθος θέση. Δηλαδή κοιτάξτε τώρα εδώ έχει πεταχτεί το γόνατό μου μπροστά και έχω μία φάση στην άσκηση που είναι λάθος όλο αυτό ανατομικά. Άρα, τι προσπαθώ να κάνω και τι θα κάνω, πώς θα το βελτιώσω. Είτε θα γυρνάω λοξά, δηλαδή είναι πρόβλημα, ξαναλέω, γιατί έχω να κάνω πολλές φορές πάνω κάτω, και αν το κάνω και συνεχόμενα σε προπονήσεις, αυτό θα αρχίσει να μου δημιουργεί πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Κατεβαίνω λοιπόν λίγο λοξά. Στο κατέβασμά μου προτιμώ να βγω λίγο έτσι, θα γυρίσω από την άλλη. Κοιτάξτε τώρα εδώ, δεν βγάζω πολύ το γόνατό μου μπροστά, δηλαδή παίρνω τέτοια βάση στο κατέβασμα. Λίγο λοξά, βρίσκεται το ρυθμό, πάλι ξαναλέω, και κατεβαίνω όμορφα με τέτοιο τρόπο που δεν θα με τραυματίσει. Αυτός είναι ένας τρόπος. Ο ιδανικός τρόπος είναι αυτός που θα σας δείξω τώρα. Ξανανεβαίνουμε πάνω, όμορφα, θέλω κίνηση στα χέρια πάντοτε, έτσι. Φτάνω σε ένα σημείο. Ο ιδανικός τρόπος είναι, για αρχή θα κρατιέστε από κάπου. Είναι το να, αν έχετε την ευκαιρία και το βρείτε αυτό που σας λέω, το κάνετε όπως σας λέω τώρα. Κατεβαίνω ανάποδα. Κοιτάξτε, όπως ανεβαίνω, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο κατεβαίνω. Εδώ, κοιτάω πίσω να μην σκοτωθώ. Εδώ, από ένα σημείο και μετά δεν χρειάζεται καν να κοιτάτε. Δηλαδή, το μαθαίνετε, ξέρετε τα βήματά σας. Τώρα εδώ, κοιτάξτε πόσο ιδανικό είναι. Είναι σαν μια μικρή προβολή και πίσω. Εδώ τι δουλεύω, πέρα ότι δεν σακατεύω τα γόνατά μου, εδώ τι δουλεύω, δουλεύω τις αρνητικές μου στα σκαλιά. Αυτά δεν σας τα λέει κανένας. Σας λέει, άιντε ορμάτε στα σκαλιά, σακατευτείτε, δεν σακατευτείτε, τέλος. Αυτό είναι. Πάμε λοιπόν τώρα, αφού είπαμε 2-3 βασικά πραγματάκια, να δείξουμε 2-3 βασικές ασκησούλες.
ανοίγω το διάστημα, δηλαδή από εκεί που έκανα ένα βήμα, τώρα πάω στα 2-2. 2-2 σκάλια. Πα, πα. Ρυθμό. Πα, πα, πα. Κατεβαίνω ανάποδα. Κατεβαίνω λοξά. Τρία-τρία. Αναλόγως με την απόσταση. Σηκώνω γόνατο ψηλά. Πα. Μεγαλώνω την απόσταση και την κίνηση στα χέρια να με βοηθήσει. Έτσι. Κοιτάω λοξά χαμηλά για να μην πέσω. Πάντοτε έχω κάτι να στηρίζομαι. Σε περίπτωση που ζαλιστεί κάποιος αυτά, να κρατηθεί. Ανεβαίνω λοξά. Εδώ, πάμε. Πλάγιες κινήσεις. Απ' την άλλη. Εδώ είναι η κίνηση τώρα. Έτσι. Το ίδιο. Όπως κατεβαίνω δηλαδή λοξά, ανεβαίνω λοξά. Πάει και αυτό. Προβολές με αργή κίνηση. Μπαίνω βαθιά, μέσα. Μπαίνω μέσα, δουλεύω τώρα πλήρως εύρος κίνησης. Σταθεροποίηση, ισορροπία, επιπλέον δύναμη. Και ενώ σωστά, κατεβαίνω όμορφα πίσω. Πάμε. Αλματάκια. Είτε 1-1, είτε 2-2, είτε 3-3. Πάλι εδώ. Εδώ κάνω στο αλματάκι μου και ένα μικρό καθισματάκι που θα με βοηθήσει να έρθω στο επόμενο άλμα. Παπ, χέρια πάλι δουλεύω σωστά. Βγαίνω. Αυτό το δουλεύω σε σετάκια, δηλαδή έχω κάνει την προθέρμανσή μου λίγο εκτός από τα σκαλιά, έξω δηλαδή. Αρχίζω μετά 3-5 φορές ταχυτητούλες. Κατεβαίνω όμορφα 3-5 φορές ταχύτητες με δυο σκαλιά, 3-5 φορές λοξά, 3-5 φορές με αλματάκια, 3-5 φορές δείχνουμε άλλο τρόπο. Μπορεί να είναι πλάγιες προβολές. Να μπαίνω εδώ δηλαδή. Παπ. Εδώ κοιτάξτε. Το ένα πόδι πάνω. Το άλλο βγαίνει πίσω. Γιατί εδώ δεν έχω χώρο. Αν ήταν κερκίδες θα είχαμε χώρο. Μπαίνω, βγαίνω. Απ' την άλλη γυρίζω. Μετά κατεβαίνω. Το ίδιο ανάποδα. Πλάγιες προβολές στα σκαλιά. Ωραίες ασκησούλες. Λοιπόν, αυτές είναι οι βασικές που μπορούν να κάνουν και αρχαροί. Σε επόμενα βίντεο θα δείξουμε και για πιο προχωρημένους, όπου θα δουλέψουμε και το πάνω μέρος του σώματος, δηλαδή θα δουλέψω σκαλιά δουλεύοντας και κορμό και χέρια. Δοκιμάστε τα, ακούστε λίγο αυτά που σας είπα με το πώς θα κατεβαίνουμε, θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.